Αν θυπάστην όμως πυροβόληση αλβανό κακοποιό στην Πανεπιστημίου Πολίτου Ζωγράφου, ευρισκόμενη σε άμυνα, καθώς της επιτέθηκε με κατσαβίδι κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης. Ενώ η επιχείρηση ήταν σε εξέλιξη από το πρωί, μία θυπάστην όμως αισθάνθηκε αδιαθεσία και αποφάσισε να αποχωρήσει με το ιδιωτικό της αυτοκίνητο. Τη στιγμή που κατευθυνόταν προς αυτό, δέχθηκε επίθεση με κατσαβίδι από αλβανό σημασμένο κακοποιό περίπου 30 ετών. Η ανθυπαστήν όμως, για να σώσει τη ζωή της από τη δολοφονική ενέργεια, πυροβόλησε στα πόδια τον 30χρονο με το υπηρεσιακό της όπλο. Ο αλβανός κακοποιός τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στον Ερυθρό Σταυρό. Σύμφωνα με πληροφορίες, έμενε σε φοιτητική εστία μαζί με τον αδελφό του, ο οποίος επίσης συνελήφθη. Στο νοσοκομείο 401 μεταφέρθηκε και η γυναίκα ανθυπαστήν όμως μετά την επίθεση που δέχθηκε. Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας. Σε βάρος του 30χρονου εκκρεμούν 4 εντάλματα σύλληψης για ληστείες, όπλα και ναρκωτικά. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στον Ερυθρό Σταυρό και νοσηλεύεται φρουρούμενος. Η αστυνομικός μεταφέρθηκε στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 6 ομάδες ΟΠΚΕ, 4 ομάδες της ΕΚΑΜ, ομάδες της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής, της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών. Η επιχείρηση συνεχίζεται και με την ολοκλήρωσή της θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση.